και κάτι τελευταίο να ρωτήσω για τον πολιτιστικό οργανισμό. Υπάρχουν τρία πράγματα, κύριε, και απευθύνομαι στον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει απόφαση του πολιτιστικού οργανισμού με βάση την οποία παραχωρεί δωρεάν χώρο της κεντρικής πλατείας. Από πότε ο πολιτιστικός οργανισμός απέκτησε την αρμοδιότητα παραχώρησης δωρεάν κοινοχρήστων χώρων της πόλης? Αυτό βρίσκεται στην απόφαση της δωρεάν παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου της πόλης στο καροζέλι. Συμφωνώ, για να μην το πάτε αλλού, στην δωρεάν παραχώρηση χώρου. Δεν θα ανοίξω τέτοιο θέμα. Συμφωνώ. Αν το φέρνατε εσείς θα το ανοίξω. Θα σου το λέω, δεν κρύβομαι. Δεν δίνω το δικαίωμα στην αρμοδιότητά μου, στην αρμοδιότητά σας, που μόνος αρμόδιος είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, να μεταφέρεται σιωπηλά στον πολιτιστικό οργανισμό. Δεν μπορεί να μοιράζει κοινόχρηστους χώρους ο πολιτιστικός οργανισμός, ως μη έχω δικαίωμα καταστατικό. Δεν λέω ότι ανοίγει υπέρβαση. Άρα είναι φάουλ. Δεύτερο, υπάρχει απόφαση του πολιτιστικού οργανισμού, με βάση την οποία, και ελπίζω να έχει διορθωθεί, γι' αυτό μέχρι τώρα δεν το ανέβηξα το θέμα, ότι χρηματοδοτεί 15 δημοτικούς συμβούλους να πάνε στη Σμύρνη. Κανένας δημοτικός σύμβουλος δεν πήγε στη Σμύρνη εξ αυτών που αποφασίσαμε. Μπορεί να πήγανε τρεις άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, βεβαιότατα αυτή είναι μέρη του πολιτιστικού οργανισμού, βεβαιότατα. Αλλά 15 δημοτικοί σύμβουλοι δεν θα μπορούσαν να πάνε ποτέ με τα έξοδα του πολιτιστικού οργανισμού, όταν ο Δήμος είχε πάρει απόφαση για άλλους 9 δημοτικούς συμβούλους να πάνε με δικά του έξοδα και πήγαν με δικά του έξοδα ενώ του Δήμου. Και το τελευταίο που θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, και είναι ειλικρινές, είναι αν έχει υπάρξει το τελευταίο διάστημα ελεγκτικός μηχανισμός, αν έχει παρουσία ελεγκτικός μηχανισμός στην έδρα, κρατικός, δημόσιος ελεγκτικός μηχανισμός στην έδρα του πολιτιστικού οργανισμού. Καλησπέρα. Ξεκινήσω εγώ από το τελευταίο. Να πω πρώτα πρώτα στην αναγκαστική αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Θα παρατηρήσατε ότι στην πρώτη φορά δεν είχαν πάρει καθόλου τον αθλητικό οργανισμό μέσα. Τώρα αναγκαστικά κάναμε αυτή την αναμόρφωση για να βγουν υποδικοί στον αθλητικό οργανισμό. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων έπρεπε να γίνει και έπρεπε να ενισχυθούν όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον αθλητικό κομμάτι και δεν ήταν στην αρχική κατάρτιση του προϋπολογισμού. Ένα δεύτερο. Όσον αφορά το προϋπολογισμό των εντύπων που σας φάνηκε ότι ήταν πάρα πολύ και μπορεί να είναι και πάρα πολύ ενισχυμένος, εδώ θέλω να πω ότι η ποιότητα και η ποσότητα των εντύπων που διαθέτει και αυτή τη στιγμή ο πολιτιστικός οργανισμός σε σχέση με όλες τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου, και κακώς δεν γίνεται, δεν το λέω ότι δεν έπρεπε να κάνει και άλλες υπηρεσίες του Δήμου, ο πολιτιστικός οργανισμός έχει και ποιότητα και ποσότητα, γιατί πραγματικά οι χιλιάδες δράσεις που έχει πρέπει να προβάλλονται και με τον τρόπο που πρέπει. Τώρα, μακάρι όλοι οι υπόλοιποι οργανισμοί του Δήμου, όλα τα οικονομικά πρόσωπα, να πάρουν παράδειγμα το πώς δουλεύει από πλευράς ενημέρωσης ο πολιτιστικός οργανισμός και να συνεχίσουν και αυτό το ίδιο. Τώρα για την παραχώρηση του χώρου, το ότι έχει κάνει ο πολιτιστικός οργανισμός, ξέρετε ότι από χρόνια τώρα το Παγκοδρόμιο και το Καροζέλ και γενικά όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται στην πλατεία της Χριστουγεννιάτικης εκδηλώσεις γίνονται από την ευθύνη του πολιτιστικού οργανισμού. Άρα εγώ τώρα νομίζω ότι είναι, πώς να σας πω τώρα, εντάξει, λιγάκι υπερβολικό τώρα να λέμε γιατί την έκανε ο πολιτιστικός οργανισμός και γιατί δεν την έκανε ο Δήμος αυτή τη ιστορία. Σας το είπα ούτως ώστε την επόμενη φορά να την κάνει ο Δήμος. Αυτό σας το πω. Αν δέχεστε την ορθότητα του σχολείου, δεν το έκανα για άλλο λόγο. Ένα δεύτερο. Για την παραχώρηση, δεν λέω για τις εκδηλώσεις. Αφού ήταν με ρωτήσατε, το πρώτο ήταν η παραχώρηση. Το δεύτερο δεν ήταν για το πρώτο. Δεσμεύεστε να έρθει κάτι που άρεσε το δημοτικό συμβούλιο. Δεσμεύεστε άλλε φορέ οι παραχωρήσει στο κοινό που στον χώρο του. Αν δεν είναι το Δήμο, θα είναι το Δήμο. Ο φορέα ο οποίο θα είναι 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 ο
παραχώρηση του χώρου. Πώς να παραχωρεί το καφί δωρεάν πλατείες για να γίνονται εκδηλώσεις. Δεν είναι στα δωρεάν λεπτά. Στην ουσία όμως δεν είναι πρόβλημα. Όχι, είναι κάτι τελείως τυπικό και νομίζω ότι δεν έχει κανένα λόγο να το αναδείξει. Εντάξει, είναι τώρα το ποιος θα κάνει την παραχώρηση σχέδιος, ο Δήμος, ο προγραμματικός οργανισμός και τα νομικά πρόσωπα είναι από τον ίδιο κορμπανά όλοι και όλοι δουλεύουν για ένα κοινό σκοπό δουλεύουν. Έτσι να παραχωρήσουμε. Δεν εντάξει, μπορεί να είναι τυπικά να μην είναι. Να μην είναι. Δεν το ξέρω, μην το δούμε. Δεν το κατήγγειλα, ούτε προσέφυγα. Ούτε το κατήγγειλα, ούτε προσέφυγα. Μην διασκόπτουμε το τμήμα από τα τοπικό και να αναζητήσετε τον λόγο του στέκου. Δηλαδή, τώρα για το αν υπάρχει ελληνικό οργανισμό στο πολιτιστικό οργανισμό, πραγματικά υπάρχει ένα ελληνικό οργανισμό, έχει κάνει ένα συγκεκριμένο πάνω ο σύζυγο κάποια υπαλλήλου, επειδή ήταν σε διένεξη με την Ελλάδα, βρήκε τρία αντιπρόθυμα στο σπίτι του αυτού και έκανε ένα αυτό και τα λοιπά. Και έχει μπει ένα ελεκτικό οργανισμό, ο οποίο μα έχει ξετινάξει κιόλα, αν θέλετε, εδώ και δύο μήνε. Και πιστεύω ότι. Τι δύο μήνε, τώρα πάμε. Είναι τρει μήνε και πιστεύω ότι είναι πια στα τελευταία του για να βγάλει και το κόρισμά του. Ο κύριος Κορυδάς θέλει να προσθέσει. Θεωρώ πολύ χρήσιμο. Δώστε μου, σας παρακαλώ, χωρίς να μου πείτε γιατί, για 10 λεπτά. Έκανα την ερώτηση και χαίρομαι για την απάντηση του Δημάρχου. Για ποιο λόγο, και το αποθέτω και στον κύριο Χατζατζηγιάννη την απάντηση. Διότι κυκλοφορεί εσχάτως στα ζούρμα της πόλης ότι ο Κουτελάκης ή η παράταξη του Κουτελάκη έστειλαν ελεκτικό μηχανισμό στον πολιτιστικό οργανισμό. Επειδή το άκουσα, δεν λέω ότι εκπορεύεται ούτε από τον κύριο Χατζατζηγιάννη, αλλά παλού τάπο Σαπολάκη, ήθελα να κάνω αυτήν την ερώτηση δημοσίως, με διακριτικότητα. Δημοσίως μεν, αλλά με διακριτικότητα και χαίρομαι για την απάντηση του κύριου Χατζηγιάννη. Τυχαία λοιπόν, τον τελευταίο χρόνο, μετά από την καταγγελία που έχει κάνει, είναι 20 χρόνια. Έχω φάει αντιπολιτεύσεις από τον Πόγκοντα, από τον Στέφο κλπ. Μόνο ο κύριος Κουτελάκης μου έκανε καταγγελία για να μου γίνει καταλογισμός 16.500. Συνεχίζω. Πέρσι, στην παράσταση του Εθνικού Θεάτρου, είχε άδειο, είχε το ΣΔΟΕ. Ο οποίος και τι έγινε. Μας έψαξε το ΣΔΟΕ εξολογιστικά. Δεν σας κρύβω, μας έψαχνε μία εβδομάδα. Δεν πάω φαντάζει τι ζήτησε. Η παράσταση έγινε, πριν από όλα καλά, ήμασταν όλα ok, όπως και την όλη στην περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένα ελεκτρικό μηχανισμό στο Δήμο, ο οποίο εδώ και 3,5-4 μήνες, επ' αφορμή αυτή, που ανέφερε ο κ. Δημάρχος πριν, μας έχει ξεκινάξει. Τυχαίνει τώρα πάλι, να το πω έτσι για να το γνωρίζουμε όλοι, να ξέρουμε, γιατί δημόσια τόσο πάει, σημαίνει ότι οποιοδήποτε μπορεί να συμβεί έτσι. Τυχαίνει, πριν 5 μήνες, έρχεται ένα κύριο και μου λέει: ξέρεις τι μαγκολοκύμα διαφθοράς, προσέχετε να δείτε, διαφθοράς του ΣΔΟΕ, του Σώμα Ορκωτού και τα λοιπά, όχι Ορκωτού, δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Και ξέρετε τι γίνεται, έχει μια καταγγελία. Εγώ δεν το λέω, δεν έχω κανέναν να τη στείλω. Απλά λέω έτσι, επειδή με αφορά να το ξέρετε και εδώ σώμα. Και κάνω μια καταγγελία να μην πούνε λογαριασμοί δική σου, τη γυναίκα σου, των παιδιών σου κτλ. Μετοχές, λογαριασμοί σου, παγούνε και κάτι τέτοιο. Ξετίναμε. Εντάξει, οκ, κατάλαβα. Όλα αυτά ξέρετε τι γίνεται. Είναι τυχαίο. Απλά εγώ σα ενημερώνω. Και εκεί έρχεται και κουμπώνει το Δήμαρχο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι επάγγελμα. Όποιο θέλει να κάνει, δεν είναι επιτυχημένο ό,τι και να κάνει.